Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας που την προλαβάμε να ξεκινήσουμε καλά καλά κυρία Σβίγκου. Ακούσαμε και παρακολουθήσαμε μαζί την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο mm. για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση ο χρόνος. Πιέζει, εγώ να πω μόνο ότι μόλι μα ενημέρωσαν από την Τζεβέλη Ειρήνη Ανσοπούλου ότι το Υπουργείο Οικονομικών, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, διαψεύδει την σύνοδο, τη συνάντηση, των Υπουργών Οικονομικών των τεσσάρων πιο ισχυρών χωρών την uh, Παρασκευή, με αντικείμενο τη συμμετοχή ή όχι και με ποιο τρόπο εν πάσης, του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Ε, Ω προ την αξιολόγηση, που είναι και το καυτό ζήτημα και το πιο επίκαιρο, κυρία Σβίγκου, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η ημερομηνία της 5η Δεκεμβρίου θα έρθει και θα παρέλθει χωρί καμία συμφωνία. Mm -hmm. Αυτή είναι η ευχή του κυρίου Μητσοτάκη και ο οποίος είναι πιστός στην στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που είναι η επένδυση στην καταστοφολογία και, στο να... και στην προσευχή για κάθε αποτυχία της κυβέρνησης. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα... συνολικά είναι ένα απίστευτο κρεσέντο και νεοφιλελευθερισμού και λαϊκισμού και κινδυνολογίας. Τον είδαμε να έχει το θράσος να αποκαλεί ιδεολειψία τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία τους. Να αποκαλεί ιδεολειψία που καθυστερεί την αξιολόγηση της συλλογικές συμβάσης εγασίας. Και απορούμε με, με τι, θρά, τι θράσος έχει να το λέει αυτό και να το λέει αυτό στους χιλιάδες, μπροστά σε χιλιάδες εργαζόμενους ε, και των τηλεοπτικών σταθμών και των τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων οι οποίοι ε, θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν οι εργαζόμενοι τους από τις ομαδικές απολύσεις. Τον είδαμε να αποκαλεί προπέτασμα καπνού την μάχη που δίνουμε για το χρέο, την εθνική μάχη είπε, για το χρέο, την οποία είπε, και ο κ. Μημαράκη και άλλα στελέχη τη Νέα ναι, Δημοκρατία. και η και θέλω να, να τοποθετηθείτε συνολικά σε αυτό, είπε ότι είναι αναγκαία η ρύθμιση για το χρέο. Αλλά είναι προπέτασμα καπνού. Αλλά είναι χρόνα. προπέτασμα καπνού από την πλευρά τη κυβέρνηση ε, μόνο η διευθέτηση του χρέους. Είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και από μεταρρυθμίσεις για να βγει η χώρα Ο από την Ο κ. Μητσοτάκη, όταν το μόνο που κάνει σε καθημερινή βάση είναι να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και, την, και το πώς θα πάει η διαπραγμάτευση να έρχεται την αποτυχία και να μην υπάρξει στις 5 Δεκεμβρίου λύση το μόνο που κάνει είναι να ταυτίζεται με τους πιο ακραίους κύκλους των δανειστών. Αντί να ταυτίζεται με τα εθνικά συμφέροντα, όχι με τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία. Προστα τα οποία η υπεράσπιση του περνάει και από την προστασία των εργαζομένων και από την εθνική μάχη για το χρέο, βλέπουμε για μια ακόμα φορά να παίζει το, το ρόλο του λαγού του διεθνού ζωνισματικού ταμείου, θεωρώντας ότι έτσι θα αποκομίσει κάποια μικροπολιτικά ωφέλη. Η ακύρωση η... αυτή τη, επειδή αφορά στην αξιολόγηση και στο ελληνικό πρόγραμμα ευρύτερα, η ακύρωση η διάψευση τουλάχιστον από το Υπουργείο Οικονομικών, για να το μεταφέρω ακριβώ ότι δεν θα γίνει δηλαδή η συνάντηση της Παρασκευής. Είναι μια εξέλιξη αρνητική, είναι μια εξέλιξη που είναι εντάξει δεν αλλάζει και κάτι στη σκακέρα των παικτών γύρω από το ελληνικό πρόγραμμα. Πώς τον, την αξιολογείτε, εν πάση Μέχρι τις 5 Δεκέμβρη καταλαβαίνω ότι θα γίνουν πολλές επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους και θα γίνουν πολλές προσπάθειες ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση για το χρέο και για τη ρυθμισή του. Να θυμίσω ότι οι δηλώσεις όλων των Ευρωπαίων Αξιωματούχων και του Μοσκοβισή και του Ντάισεπλουμ αλλά και η απόφαση του τελευταίου Eurogroup μιλούν για λήψη βαχυπρόθεσμων μέτρων ε, στο επόμενο Eurogroup του Δεκεμβρίου, καθώς και για συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμο μέτρων, και όπως επανέλαβα και πριν, το θεωρούμε μια εθνική μάχη και σε αυτό πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Είδαμε την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να, απομονώσουν τέτοιες θέσει θέσεις οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να χαϊδεύουν τα αυτιά κάποιων ακραίων κύκλων των δανειστών. Τελευταία ερώτηση και επειδή είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις Ερντογάν, είδαμε τα πολύ ενδιαφέροντα που δήλωσε ο Έντι στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά, αναφέρθηκε ο Κυριακό Μητσοτάκη γενικότερα στη διεθνή ο κινητικότητα και σα κατηγόρησε ότι δεν έχετε στρατηγική μια εικόνα, για τα εθνικά ζητήματα. μια εικόνα απομόνωση, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Έχει, είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε για την επίσκεψη του Ουμπάμα και τα πολλαπλά ωφέλη που έχει αυτό για τη διεθνή θέση τη χώρα. Ε, η εξωτερική πολιτική της χώρας εξασκείται με νυφαλαιότητα, με, ψυχα... με ψυχραιμία και με υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, πράγματα δηλαδή για τα οποία ο κ. Μητσοτάκη έχει λίγα να πει. Επανέφερε επίση και να κλείσουμε με αυτό το αίτημα για εκλογέ. Εντάξει. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Νομίζω ότι θα, θα βαρεθούμε να τον, να, να τον ακούμε και ο ίδιος όσο τουλάχιστον παραμένει πρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία θα βαρεθεί να το λέει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σβίκου.